Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην κινητοποίηση των φορέων και των σωματείων της πόλης μας και των διευθυντικών συλλόγων. Στηρίζουμε ως Ένωση Εμποροϋπαλλήλων, ως εμποροϋπάλληλοι, αυτή την κινητοποίηση πολύ απλά, γιατί οι πρώτοι που πρέπει να έχουν δρομολόγια συχνά, απολυμάνσεις στα πόδια τους και για τις δικές τους ανάγκες είναι οι εργαζόμενοι. Εμείς καλούμε και τους υπόλοιπους συναδέλφους να παλέψουν μαζί με το σωματείο, μαζί με τα υπόλοιπα σωματεία και τις συσπυρώσεις τους πάνω σε αυτό το πρόβλημα που λέγεται το ΑΣΤ, ιδιαίτερα μέσα στις συνθήκες πανδημίας και ιδιαίτερα μέσα στην επίθεση της εργοδοσίας στα δικαιώματά μας. Μόνο με αγώνα και συλλογική δράση μπορούμε να τα καταφέρουμε. Έμα για την κοροϊδία, δώστε λεφτά για τη συγκοινωνία. Καμιά αναμονή, καμία ανοχή. Η συγκοινωνία ανάγκη λαϊκή. Καμιά αναμονή, καμία ανοχή. Η συγκοινωνία ανάγκη λαϊκή. Βρισκόμαστε εδώ για να διαμαρτυρηθούμε για τα μεγάλα προβλήματα της συγκοινωνίας, για τα χρόνια προβλήματα που κάθε κυβέρνηση προσπαθεί να τα λύσει με ασπιρίνες. Δεν δίνει ουσιαστική λύση, δεν αγοράζει καινούρια λεωφορεία, δεν χρηματοδοτεί τα ανταλλακτικά για να επισκευαστούν άμεσα τα λεωφορεία του ΑΣΤ. Περάσαν 2 χρόνια με μεγάλες απώλειες δρομολογίων και αντί να δοθεί λύση με ασπιρίνες η κυβέρνηση προσπαθεί να δώσει κάποια μικρή ανακούφιση καταφεύγοντας σε ιδιώτες, μοιράζοντας ένα πακτολό χρημάτων μέσω του leasing, μια διαδικασία που θα βγει πολύ πιο ακριβή για τον ΟΑΣ και για την κυβέρνηση, αλλά και για τον λαό που φορολογείται. Μέσα σε όλα αυτά εντατικοποιείται και η δουλειά για τους εργαζόμενους. Δουλεύουμε σε δύσκολες συνθήκες και το τελευταίο διάστημα έχουμε 4 άσχημα περιστατικά. 2 συνάδελφοι μας αφήσαν με ανακοπή καρδιάς και 2 υπέστησαν βαριά εγκεφαλικά, ο ένας κατέληξε. Μάλιστα το τελευταίο περιστατικό έγινε χθες. Ένας συνάδελφος 52 χρονών στο αμαξοστάσιο Σταυρούπολης πήγε να πιάσει δουλειά και έχασε τη ζωή του. Στο αμαξοστάσιο υπήρχαν απεινιδωτές, αλλά δεν υπήρχε κανείς για να τους χρησιμοποιήσει, για να τον κρατήσει στη ζωή, και όταν φτάσαν τα στεγνοφόρα του ΕΚΑΒ ήταν ήδη αργά. Οι γιατροί εργασίας, επειδή έχουν άλλο ωράριο, απουσίαζαν εκείνη τη στιγμή, οπότε ο συνάδελφός μας κατέληξε και να ευχηθούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του. Η συγκοινωνία ανήκει στο λαό και όχι στο κεφάλαιο το ιδιωτικό. Εμείς βρισκόμαστε εδώ ως φοιτητές γιατί το πρόβλημα του ΟΑΣ μας αφορά εμάς πρώτα απ' όλα. Μας αφορά γιατί προκτονόμαστε σαν τις σαρδέλες μέσα στα λεωφορεία προκειμένου να πάμε από το σπίτι μας στο πανεπιστήμιο και να γυρίσουμε πίσω, που αυτό σημαίνει 2 πράγματα. Αφενός, αυτές τις δύσκολες συνθήκες της υγειονομικής κρίσης σημαίνει μεγάλος κίνδυνος για μας και τις οικογένειές μας προκειμένου να κολλήσουμε κορονοϊό. Αφετέρου, γιατί πολλές φορές χρειάζεται να περιμένουμε αρκετή ώρα προκειμένου να πάμε στο μάθημά μας, να πάμε στη δουλειά μας. Αυτό σημαίνει, αυτό για μας είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εμείς αυτή τη στιγμή διεκδικούμε και μέτρα προστασίας και να αυξηθούν τα δρομολόγια και να γίνουν προσλήψεις σε οδηγούς, σε τεχνικούς κτλ. Προκειμένου να λειτουργεί ο ΟΑΣ σύμφωνα με τις δυνατότητες του 21ου αιώνα. Εμείς ως φοιτητικός σύλλογος ηλεκτρομηχανολόγων εισηγούμαστε και σε άλλους φοιτητικούς συλλόγους προκειμένου να συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία μαζί με τα εργατικά σωματεία, και καλούμε και σήμερα το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου για μέτρα προστασίας στους φοιτητές. Μόνιμη και σταθερή για όλους εργασία, έξω η εργολάβη απ' τη συγκοινωνία. Η κατάσταση στον ΟΑΣΤ ήταν οριακή πριν την πανδημία. Οι επιβάτες, ο λαός της πόλης, στηβάζονταν σαν σαρδέλες, περίμεναν με τις ώρες της τάσης, είχαν προβλήματα με τις μετακινήσεις. Αυτή η κατάσταση έγινε απαράδεκτη, έγινε ανυπόφορη μετά την πανδημία, όπου υποτίθεται ότι έπρεπε να εφαρμοστούν και μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Φαίνεται ότι για την κυβέρνηση ο κορονοϊός στα λεωφορεία δεν κολλάει και γι' αυτό βιώνουμε αυτή την άθλια κατάσταση, η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και για την υγεία των εργαζομένων των λαϊκών στρωμάτων.
Εμείς ξεκάθαρα δεν έχουμε καμιά διάθεση να κλείσουμε το στόμα μας και να σκύψουμε το κεφάλι περιμένοντας να λήξουν οι συνθήκες αυτές της πανδημίας. Διαδηλώνουμε, διεκδικούμε, απαιτούμε αύξηση του αριθμού των δρομολογίων, λιγότεροι επιβάτες ανά λεωφορείο. Αυτό σημαίνει πρακτικά περισσότερα λεωφορεία, περισσότεροι οδηγοί. Το απαιτούν τα εργατικά σωματεία, το απαιτούν οι φοιτητικοί σύλλογοι και αυτό ήρθαμε να διαδηλώσουμε σήμερα και να προβάλλουμε απέναντι στην κυβέρνηση, απέναντι σε όλους τους φορείς που εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία. Οι ευθύνες είναι διαχρονικές. Η δουλειά που πρέπει να γίνει είναι άμεση. Οι ευθύνες βαρύνουν και αυτή την κυβέρνηση, βαρύνουν και όλες τις προηγούμενες, οι οποίοι με ασπιρίνες προσπαθούσαν να λύσουν το πρόβλημα του ΟΑΣΤ. Δικιά μας πεποίθηση είναι ότι το πρόβλημα οριστικά λύνεται μόνο με ένα ενιαίο φορέα μεταφορών στη Θεσσαλονίκη, ώστε με ασφάλεια και με προστασία της υγείας να μπορούν οι εργαζόμενοι να μετακινούνται εντός της πόλης.